Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απόψε είναι Δευτέρα, 4 Μαρτίου, και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel Thrakis. Να περάσουμε στην πρώτη είδηση τη ημέρα, στην παλαϊκή συγκέντρωση διαμαρτυρία στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης ενάντια στην εξόρυξη χρυσού στη Θράκη. Ήταν παρόντες όλοι οι φορείς της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με μπροστά ρίβες τον Περιφερειάρχη Άρη Γιαννακίδη και όλους τους δημάρχους, ενώ παρόντες ήταν και φορείς από τη Χαλκιδική και το Κιλκής. Στην παλαϊκή συγκέντρωση του Δημαρχείου Αλεξανδρούπολης, ενάντια στην εξόρυξη χρυσού στη Θράκη, παρόντες ήταν όλοι οι φορείς της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, περιφερειάρχες, βουλευτές, δήμαρχοι, ακόμα και από Κιλκής και Χαλκιδική. Όλοι μαζί φώναξαν όχι στη μεταλλουργία χρυσού στη Θράκη. Ο περιφερειάρχης Άρης Γιαννακίδης, αλλά και οι δήμαρχοι Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής και Καβάλας, κύριε Ευάγγελος Λαμπάκης, Γιώργος Πετρίδης και Κώστας Σιμιτσής, εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην εξόρυξη χρυσού στη Θράκη. Μέσα από τα μύθια της ψυχής μας, αδιατάρακτο στον χρόνο, πρωτοφωνάξαμε με στεντόρια φωνή, όχι στο χρυσό! Μαζί μας, κοντά μας, είναι όλη η κοινωνία της Ροδόπης και του Εύρου. Πρωτοπόροι σε αυτόν τον αγώνα, η νέα γενιά, τα θρακιοτόπουλα, τα παιδιά που δεν μασάνε, η καλύτερη γενιά στην ιστορία της πατρίδας και απαιτούν από όλους εμάς που είμαστε εδώ πάνω στη σκηνή να παραδώσουμε αλόβητη, ανώθευτη, αυθεντική, αρκέμονη τη γη της πατρίδας μας, τη γη της Θράκης. Απαιτούν από όλους εμάς να παραδώσουμε την πολιτισμική, ιστορική και την περιβαλλοντολογική κληρονομιά. 13,5 χρόνια διαρκούς αγώνα, κοινωνικού αγώνα ενάντια σε συμφέροντα και πολυεθνικές εταιρείες που εναλλάσσονται για να πάρουν το πολύτιμο χρυσό μας και να μας αφήσουν το κιάνιο και το αρσενικό. Και ο αγώνας αυτός στηρίζεται σε μία βάση που έχει ακρογωνιαίους λίδους το δίκαιο και την αλήθεια. Και θα ήθελα να δημιουργήσω στη φαντασία σας την εικόνα της Αλεξανδρούπολης από το Πέραμα μέχρι την Ορεστιάδα, από το Πέραμα μέχρι την Καβάλα. Πώς θα ήταν αν εσείς και όλοι εμείς οι θεσμικοί επί 13,5 χρόνια από το 1999 δεν ήμασταν εδώ να αντιτάξουμε με το φρόνημά μας, με την ψυχή μας κάποιες στιγμές και μόνο, απειλώντας και με τα σώματά μας και με το αίμα μας ότι θα περάσει αυτή η επένδυση. Πριν από λίγα χρόνια, ένα μαύρο σύννεφο ετοιμαζόταν να μας το φορέσουν πάνω από την Καβάλα. Και αν δεν υπήρχε η λαϊκή αγανάκτηση, η λαϊκή οργή, αυτό το οποίο σήμερα εσείς δείχνετε, θα είχαμε ένα εργοστάσιο που να καίει λιθάνθρακα στα 5 χιλιόμετρα ευθεία από το κέντρο της πόλης μας. Ο λαός αντιστάθηκε. Ο λαός το πάλεψε και μια μεγάλη δύναμη μπόρεσε να αποτρέψει αυτά τα σχέδια. Και είμαι σίγουρος ότι αυτό το οποίο δείχνετε σήμερα εσείς εδώ είναι ένα μεγάλο μήνυμα νίκης προς τις τοπικές, προς την κυβέρνηση, αλλά και νίκης από την τοπική κοινωνία. Δεν θα παραδώσουμε το μέλλον του τόπου μας σε αυτούς που θέλουν να το αρπάξουν και να το ελεηλατήσουν. Και αυτή η μεγάλη συγκέντρωση σήμερα δείχνει την αποφασιστικότητα του λαού του Εύρου, του λαού της Αλεξανδρούπολης, όλης της περιφέρειάς μας, αλλά και όλης της Ελλάδας, να αντισταθεί σε αυτά τα σχέδια. Γεια σας και με την ύλη. Έχουμε τοποθετηθεί. Ο λαός της Ροδόπης, ο λαός της Κομοτηνής έχει τοποθετηθεί εδώ και χρόνια. Σήμερα είδα ότι ο κόσμος εδώ απάντησε σε 3 ερωτήματα. Ότι η υγεία των ανθρώπων δεν μετριέται με την ουγγιά. Ότι το περιβάλλον και η προστασία του δεν μετριέται με την ουγγιά. Και τέλος, ότι η αξιοπρέπεια όλων μας δεν μετριέται με την ουγγιά. Με την ουγγιά μετριέται μόνο ο χρυσός. Ας μετρούν λοιπόν με την ουγγιά μόνο το χρυσό, ότι πρόβλημα δεν το μετρούν. Το δικό της όχι εξέφρασε και η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Χαλκιδικής Κατερίνα Ικλέση. Σαν πολίτης της αγωνιζόμενης και δοκιμαζόμενης σήμερα Χαλκιδικής, σας στέλνω λοιπόν αγωνιστικούς και ανυποχώρητους χαιρετισμούς. Η Χαλκιδική θέλω να την κάνουν τοπί
πείραμα. Θέλουν να κάνουν το πείραμα εφαρμογής του δόγματος του Σαμαρά, επενδύσεις με κάθε κόστος, ακόμα και με κόστος την ίδια τη δημοκρατία. Στη Χαλκιδική σήμερα ζούμε την απόλυτη κατάληψη του συστήματος. Όλοι οι κάτοικοι προσαγάγονται στην αστυνομική διεύθυνση Χαλκιδικής, ανακρίνονται 19χρονα παιδιά, παγάγονται από τα σπίτια τους, εξαφανίζονται και ανακρίνονται με ξυλοδαρμούς στα υπόγεια της ασφάλειας. Στη Χαλκιδική προσπαθούν να δημιουργήσουν φακέλωμα με γενετικό υλικό. Στη Χαλκιδική προσπαθούν να κάψουν το φρόνημα των κατοίκων. Λοιπόν, τους σας λέω και τους λέμε όλους και τους το δείχνουμε. Η Χαλκιδική δεν υποχωρεί. Η Χαλκιδική θα είναι ο φάρος του αγώνα που θα ακολουθήσει στη Θράκη, που θα ακολουθήσει στο Κιλκής. Η Χαλκιδική είναι εκεί, αυτή τη στιγμή. Γυναίκες της Ιερισσού και των γύρω χωριών βρίσκονται σε κατεστική μαρτυρία μπροστά στο αστυνομικό τμήμα της Ιερισσού, κρατώντας, ζητώντας να προστατεύσουν τα παιδιά τους, τους άντρες τους, τις οικογένειάς τους από την αστυνομική τρομοκρατία. Από την αστυνομική τρομοκρατία του Δένδια. Και έτσι θα συνεχίσει η Χαλκιδική. Όλοι μαζί θα είναι μπροστά, γιατί πρέπει να προστατεύσουμε το μέλλον των παιδιών μας, τον τόπο μας. Την αντίθεσή τους στην εξόρυξη Χρυσού εξέφρασαν και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Χρήστος Τρέλης, Δημήτρης Χαρίτου και ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Ροδόπης Σταμάτης Αγγελίων. Η σημερινή συγκέντρωση του λαού και των εργαζομένων της περιφέρειάς μας αποτελούν μια μεγάλη απάντηση απέναντι στην κομματική κυβέρνηση και τις χρυσοθύρες που θέλουν πάση θυσία να προχωρήσουν στην εξόριξη του χρυσού στην περιοχή μας, να οδηγήσουν την περιοχή μας και το περιβάλλον στην καταστροφή, να διασφαλίσουν υπερκέρδη. Η σημερινή συγκέντρωση είναι καθαρή. Όχι στην εξόριξη, όχι στην καταστροφή, όχι στο χρυσό. Ο πλούτος ανήκει στο λαό μας και πρέπει να τον περιφρονήσουμε. Δίνουμε μαζικό παρόν άπαντες. Αποτελεί μήνυμα και αύριο στις συναντήσεις που θα υπάρχουν με τον Πρωθυπουργό και τους άλλους αρχηγούς των κομμάτων. Ότι ο λαός της Θράκης έχει απαντήσει. Ο λαός της Θράκης έχει μιλήσει. Είναι πανκαθολικό αίτημα. Όχι στα χρυσολογία, όχι στην καταστροφή. Σήμερα η νεολαία και ο λαός της Θράκης μίλησε και το μήνυμά του είναι πολύ κατηγορηματικό. Η εξορυκτική δραστηριότητα δεν πρόκειται να γίνει στην περιοχή. Ας το καταλάβει καλά και η τρικομματική κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός της χώρας. Δεν υπάρχει καμιά τέτοια περίπτωση. Αν ήταν σήμερα εδώ και βλέπαν αυτήν την κοσμοσυρωή, θα είχαν καταλάβει πόσο επιζήμιες είναι οι αποφάσεις που είναι έτοιμοι να λάβουν. Και κυρίως θέλω και μεταφέρω εδώ σε αυτό το μεγάλο παλαϊκό συλλαλητήριο τον θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη του Τσίπρα, με τη δέσμευση ότι θα σταθούμε αταλάτευτα δίπλα σε αυτόν τον μεγάλο αγώνα για να μην εγκατασταθούν τα χρυσορυχεία. Σήμερα για να αποτραπεί αυτή η αρνητική εξέλιξη και αύριο με τη θέληση του ίδιου του λαού να βάλουμε στο περιθώριο αυτό του είδους τα συμφέροντα. Είμαστε αισιόδοξοι, είμαστε βέβαιοι με τέτοια νεολαία, με τέτοια μεγάλη κινητοποίηση του λαού θα μπει στο περιθώριο αυτή η μεγάλη, η καταστροφική απειλή και για την περιοχή μας, αλλά και για όλο τον τόπο. Σήμερα ένα μήνυμα για μια άλλη βιώσιμη ανάπτυξη για την περιοχή. Αυτό το μήνυμα το σημερινό πρέπει να το πάρει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Αντί να συναντιέται με τους Καναδούς και σωθήρες, είναι καιρός να ακούσει τη φωνή των πολιτών της Τράκης, οι οποίοι σε όλους τους τόνους έχουν πει εδώ και 15 χρόνια ότι δεν θέλουν τις επενδύσεις χρυσού, τις επενδύσεις καταστροφής. Αυτό το μήνυμα που στέλνει σήμερα οι πολίτες της Αλεξανδρούπολης, αύριο της και συνολικά της Τράχης, αν δεν το ακούσει ο Πρωθυπουργός, είναι πραγματικά ο ηθικός και φυσικός αρχηγός του εγκλήματος που θα γίνει εδώ. Όπως επίσης
λέμε ότι και οι βουλευτές, τόσο του Εύρου όσο και της Ροδόπης, αλλά οι βουλευτές που έχουν ενταχθεί υπέρ του μισού, πραγματικά αν ψηφίσουν αυτή την επένδυση, είναι ένοχοι της καταστροφής αυτού του τόπου. Πάμε σε αυτό το σημείο εμείς, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσουμε τον πρώτο δημότη της Αλεξανδρούπολης, τον δήμαρχο, τον κύριο Ευάγγελο Λαμπάκη. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αρτσάνερ Θράκης. Καλησπέρα στην Κομωτινή. Κομωτινή και Αλεξανδρούπολη, δύο πόλεις ενωμένες μαζί με τις άπτες ανάμεσα, έδωσαν σήμερα ένα φροντερό παρόν απέναντι σε αυτά τα συμφέροντα κάποιες πολυεθνικές εταιρείες, η οποία ως βρικόλακας επί 14 χρόνια με διαφορετικές όψεις κάθε φορά και επωνυμίες, έρχεται να σαρώσει την περιοχή της Θράκης με το θάνατο. Αυτή λοιπόν η θρακιώτικη αφωνή σήμερα που εξώθηκε από την κεντρική, από τον κεντρικό δρόμο της Αλεξανδρούπολης, ήταν μια φωνή η οποία ήταν αναμενόμενη, γιατί πραγματικά ήταν ο νυν υπερπάντων αγών μπροστά σε μια δήλωση του αρχηγού του κράτους μας, του πρωθυπουργού μας, ο οποίος είπε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επένδυση και ότι πολύ τη θέλει η κυβέρνηση αυτή την επένδυση. Βέβαια, είναι αποδεδειγμένο πλήρως ότι η επένδυση αυτή δεν είναι καθόλου καλή και δεν είναι καθόλου καλή όχι μόνο για τη Θράκη, αλλά ούτε για τα κρατικά ταμεία της Αθήνας, γιατί το κόστος είναι υπέρτερο του ωφέλους, γιατί το οικονομικό επιμελητήριο της Ελλάδος έχει κάνει τους υπολογισμούς του, έχω στα χέρια μου το ψήφισμά τους, όπου μιλάνε για μια καταστρεπτική κυριολεκτικά επένδυση. Όσον αφορά δε για τις 100 θέσεις εργασίας, τις οποίες περιπολού έχουν και τις κυκλοφορούν συνεχώς στο διαδίκτυο και σε κάθε εμφάνιση επιχειρημάτων τους, είναι θέσεις θανάτου και βέβαια είναι θέσεις τις οποίες πρέπει να τις υπολογίσουμε, αφού αφαιρέσουμε τις πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας, οι οποίες θα υποχωρήσουν για πάρα πολλά χρόνια και δεν θα συμβούν. Δεν θα υπάρξουν από τους άλλους τομείς της ανάπτυξης και την προοπτική της Θράκης μας, που είναι ο τουρισμός, είναι η γεωργία, είναι η κτηνοτροφία, είναι η αλληλεία, είναι η μελισσοκομεία αν θέλετε, είναι ένα σωρό πράγματα τα οποία όχι θα ανασταλούν, θα καταστραφούν, γιατί μόνο το γεγονός ότι 11,5 εκατομμύρια και ενίκο τέρμα θα μείνει για πάντα στη θέση των 480 τόνων χρυσού, μόνο το γεγονός ότι χρειάζεται κάθε μέρα 12.000 κυβικά νερό από την υδροφόρα μας, ορίζονται αυτή η επένδυση, μόνο το γεγονός ότι και αν και αρσενικό θα υπάρχει για πάντα και θα αποκατεβαίνει για πάρα πολλά χρόνια, και αν τυχόν υπάρξει μια ελαχίστη διαρροή στην δεξαμενή την πυραμοειδή των 90 μέτρων, αυτό σημαίνει ότι από την Ξάνθη μέχρι την Αρουστιάδα πρέπει να αδειάσουμε τη Θράκη μας. Γιατί όπως σας είπα δεν αδρανοποιείται ποτέ το ωκεάνιο. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία θα συμβούν 200 μέτρα από τα χωριά μας, 500 μέτρα από τη θάλασσα, 15 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή από την Αλεξανδρούπολη, αλλά πάρα πολύ κοντά και σε όλες τις πόλεις της Θράκης, γιατί τα βαρέα μέταλλα τα οποία θα υπάρχουν στην σκόνη, η οποία θα μετατοπίζεται σε απόσταση 200 και 300 χιλιόμετρων από το σημείο της εξόρυξης, όπου φουρνέναμε 87.000 τόνους εκρηκτικά, όπως λένε στη μελέτη τους, γιατί αυτό που σας λέω δεν τα βλέπω το μυαλό μου. Είναι οι 7 τόμοι της μελέτης τους, οι οποίοι κατετέθη και οι οποίοι είναι πρώτης κρίσεως του ΙΠΚΑ. Αυτή λοιπόν, αυτά τα φουρνέλα επί 7 χρόνια θα στέλνουν με σκόνη βαρέα μέταλλα και καρκίνο σε όλους τους στρατιώτες. Είναι δυνατόν να θελήσει ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης, ο κάθε Δήμαρχος της Θράκης που σήμερα ήταν όλοι στην Αλεξανδρούπολη και τους ευχαριστώ μαζί με τον Περιφερειάρχη και τους Αντιπεριφερειάρχες, είναι δυνατόν όλοι εμείς οι αυτοδιοικητικοί από τη μια μεριά να λέμε όχι και από την άλλη μεριά να πούμε ναι σε αυτή την επένδυση? Άρα κύριε Δήμαρχε, σας άκουσα όπως είδατε και εσείς με πολύ μεγάλη προσοχή. Έχετε η ώρα των ερωτημάτων. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν που γίνεται είναι γιατί κάτι το οποίο είναι απλό. Όλοι οι δήμαρχοι, όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Θράκης το αντιλαμβάνονται. Με ιδιαίτερα εμπεριστατωμένα επιχειρήματα, με ανάγνωση λέξη προς λέξη των 7 τόμων, όπως και εσείς είπατε, της μελέτης που υποβλήθηκε στο ΙΠΚΑ, με αδιάσυστα επιχειρήματα που αφορούν στη χρήση του κυανίου, αλλά και στις ελάχιστες ουσιαστικά θέσεις εργασίας που θα έρθουν να καλύψουν το 0% τίποτα από την ανεργία μας, γιατί όλα αυτά δεν μπορεί να τα αντιληφθεί η κυβέρνηση? Να σας πω γιατί. Πρώτον, γιατί δημιουργήσαν μια αθλειότητα και δυστυχία στο λαό, με αποτέλεσμα να φαντάζουν αυτές οι 100 θέσεις εργασίας σαν κάτι το πάρα πολύ ιδιαίτερο και ιερό.
Γιατί πράγματι λένε κατά τα άλλα ότι μια θέση εργασίας, αλλά να προέρχεται από μια πράσινη ανάπτυξη, από μια αληθινή ανάπτυξη για τον τόπο μας και όχι από το θάνατο, γιατί εμείς λέμε ναι σε όλες τις, σε όλες τις εξορίξεις. Λέμε ναι στην εξόριξη ολόκληρου του πλούτου μας του ρητικού. Βέβαια. Δεν λέμε όχι. Εκτός από το κιάνιο, εκτός από το χρυσό, γιατί έχει κιάνιο και αρσενικό. Επομένως, από μια μεριά έχουν δημιουργήσει αυτήν την αθλειότητα, δυστυχώς, και τη δυστυχία, και από την άλλη μεριά έχουν την πίεση, προσπαθώντας να επιδείξουν νούμερα, αριθμούς αναπτυξιακούς προς τα πάνω, στην Τρόικα, ότι δεν λένε όχι στις επενδύσεις και ότι προσπαθούν. Ναι, αλλά με συγχωρείτε. Από τη μια μεριά 30-35 χρόνια αυτοί οι ίδιοι πολιτικοί σχεδόν έχουν δημιουργήσει αυτήν την κατάρα στην Ελλάδα και την δυστυχία, και από την άλλη μεριά θα συνεχίσουν να σκοτώνουν τη ζωή, να διαλύουν τα πάντα στην περιφέρεια και ιδιαίτερα στη Θράκη, η οποία έχει τόσες πολλές ευαισθησίες, και εσείς εκεί στην Κομωτινή τις γνωρίζετε παραπάνω από ότι εμείς στην Αλεξανδρούπολη. Επιτρέψτε μου να πω. Όχι, δεν τα αντέξω πια αυτό, και οι απαντήσεις που σας δίνω είναι απαντήσεις όχι σπουδαίες. Είναι απαντήσεις απόλυτα αληθινές όμως. Και το γνωρίζει αυτό η Αθήνα. Άρα λοιπόν, εάν θέλει να σηκώσουμε μπαϊράκια, εάν θέλει η Αθήνα να γράψουμε στα παλαιότερα των υποδημάτων μας τις αποφάσεις της, αφού πρώτα έχει προηγηθεί η δικιά της θανατική ποινή για τους θρακιώτες ως εξαγγελία, έτσι, εκεί και εμείς θα απαντήσουμε άγενος, με τον ίδιο ρυθμό, με το ίδιο στυλ, με τον ίδιο τόνο, γιατί πια οι Θρακιώτες ανοίξαμε τα μάτια μας και θα είμαστε και αγενείς, θα είμαστε και διεκδικητικοί, γιατί η Θράκη καταστράφηκε 30 ολόκληρα χρόνια, δεν είναι τίποτα απολύτως. Και επειδή δεν βλέπουμε καμία απολύτως προσπάθεια να σηκώνεται το σώμα της Θράκης προς τα πάνω και να αρχίσει να κάνει ένα βηματισμό έστω και λίγο πιο πέρα από το σημειωτόν, γι' αυτό λοιπόν και εμείς είπαμε θα πάμε τα πράγματα στα χέρια μας και θα προσπαθήσουμε παραπάνω από ό,τι είχαμε προσπαθήσει μέχρι τώρα, γιατί είχαμε κοιμηθεί εμείς οι στρατιώτες. Γιατί νομίζαμε ότι η Πελοπόννησος και η Αθήνα θα μας αναβαρδίσει. Ουέ και αλίμονο αν συνεχίσουμε με την ίδια πρακτική. Ουέ και αλίμονο αν συνεχίσουμε με την ίδια νοησία. Είναι πολύ ορθές οι προσεγγίσεις σας, κύριε Δημαρχέ, κατά την ταπεινή μου άποψη, αλλά νομίζω ότι και κατά την άποψη όλων των θρακιωτών έχετε δίκιο στο γεγονός ότι αφαιθήκαμε τουλάχιστον ή δεν ορθώσαμε ποτέ το ανάστημά μας, ό,τι ακριβώς μας είπαν, με αποτέλεσμα επί 30 χρόνια η πολιτική η οποία ακολουθήθηκε και ιτήθηκε από τους άλλους για μας, χωρίς εμάς, να μας φέρει έτσι σε μια δεινότητα. Ωστόσο, στην χειρότερη θέση στην Ελλάδα, η Θράκη και η Ήπειρος, και στην πιο φτωχή, στο πιο φτυχείο σημείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, πόσοι ακόμη από τους συναδέλφους σας, από τους πολιτικούς, αυτοδιοικητικούς άνδρες του τόπου, θα μπορέσουν πραγματικά να ορθώσουν πολιτικό παράστημα, πέρα από τον λόγο τον οποίο κατά καιρούς διατυπώνουν, όταν τα πράγματα αρχίσουν να στενεύουν, τα περιθώρια στενεύουν να σφίγγουν. Όταν δηλαδή υπάρξει αυτή η κομματική πειθαρχία ενδεχομένως αφενός, ή κάποια άλλα στοιχεία και συμφέροντα αφετέρου, διότι η χώρα μας συνεχίζει να έχει το κομμάτι. Ωραία, είναι σωστή η ερώτησή σας, και επειδή συμβαίνουν αυτά στην Ελλάδα και τα γνωρίζουμε πια στο πετσί μας, έχουν μπει βαθιά μέσα, αντιλαμβάνομαι την σοβαρότητα της ερώτησής σας. Όμως θα πρέπει να αντιληφθείτε όλοι σας ότι εδώ στη Θράκη ο πρώτος βαθμός και ο δεύτερος βαθμός οπικής αυτοδίκησης και η αυτοδιοικητική θεσμική είναι ενωμένη. Δεν υπάρχει ένας ο οποίος να λέει σήμερα εδώ ήταν ο Δήμαρχος Οριστιάδας, ο Δήμαρχος Δημοτήχου, ο Δήμαρχος Σοφλίου, ο Δήμαρχος Κομωτινής, ο Δήμαρχος Απόχη Μαρονίας, ο Δήμαρχος Καβάλας. Αυτό το αυτοδιοικητικό συναπάντημα δημιουργεί ένα αυτοδιοικητικό αυθόρμητα κίνημα, το οποίο έρχεται σε αντιδιαστολή με τα όσα κακώς κείμενα υπάρχουν στην κεντρική σκηνή του τόπου. Γιατί βλέπετε εδώ στον Εύρο η αυτοδιοικητική ενωμένη απέναντι σε αυτή την κατάρα που λέγεται Χρυσορυχείο, και ενώ λέμε ναι σε όλες τις επενδύσεις άλλες, και βέβαια υπάρχουν και δύο πολιτικοί της κεντρικής σκηνής οι οποίοι λένε ναι στα Χρυσορυχεία. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το αυτοδιοικητικό κίνημα έχει πάρει πλέον σάρκα και οστά, και αλλήμωνο στα κόμματα τα οποία θα πούν αυτοί οι αυτοδιοικητικοί που κοιτάζουν μόνο τον τόπο τους είναι εξοβελιστέοι από το σύστημα το πολιτικό, το κεντρικό και αυτά τα κόμματα. Αν το πούν, νομίζω ότι τότε η Ελλάδα δεν έχει γιατριά, δεν υπάρχει περίπτωση να βρει βηματισμό ανάκαμψης και βελτίωση των πραγμάτων. Βλέπετε ότι ο κόσμος ακουμπάει στο τελευταίο
προπύργιο που υπάρχει και στέκεται όρθιο και λέγεται αυτό πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό ο λαός να το αλλάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει άποψη γι' αυτό, γιατί είναι η απόλυτη αλήθεια. Ας λοιπόν συντονιστούν αυτοί οι κύριοι της τοπικής, της κεντρικής κοινής με τους αυτοδιοικητικούς, γιατί εμείς αληθινά δεν κοιτάζουμε ούτε το πολιτικό κόστος, ούτε κοιτάζουμε την εικόνα μας, ούτε την καρέκλα μας, και είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε να πάση στιγμή οτιδήποτε θεσμικά μας έχει προσφερθεί από το λαό προκειμένου να τον υπηρετήσουμε. Ας το καταλάβει η Αθήνα, ας το καταλάβει ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έχει πολιτικό παράστημα, έχει προνοητικότητα, έχει πολιτική αντίληψη, να δει ότι στην Θράκη πρέπει να πει συγγνώμη, έκανα λάθος, με συνεβούλευσαν λάθος, αυτή η επένδυση δεν δίνει τίποτα απολύτως, υποχωρούν 3-4.000 θέσεις κοντά στις 8 που θα πάρθουν, και αν αφαιρέσουμε πρώτα αυτές που θα χαθούν, είναι πολλαπλάσεις αυτών που θα πάρουμε. Για όνομα του Θεού θα πρέπει να το κάνει αυτό ο Σαμαράς και θα πρέπει να δει στην Θράκη μια άλλη αναπτυξιακή πολιτική και προοπτική, την οποία ούτως ή άλλως εμείς οι αυτοδιοικητικοί την προσφέραμε, και μάλιστα πολύ γρήγορα θα υπάρχουν ανακοινώσιμα πράγματα για τα οποία θα τρίβουν τα μάτια τους όλοι. Και δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς είναι δυνατόν να έχουμε σε εξέλιξη επενδύσεις οι οποίες θα σηκώσουν δάκι ψηλά. Θα στο λέω αυτό με τα βεβαιότητα, γιατί εγώ πήγα την επένδυση αυτή μεγάλη, την ξένη επένδυση, γιατί δεν λέμε ξένες επενδύσεις, την πήγα στον κύριο Χατζηδάκη και στον κύριο Σαμαρά, και είμαστε στις διαπραγματεύσεις. Αλλά δεν μπορώ να ανακοινώσω τίποτα. Όταν λοιπόν υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, τέτοιου είδους εξελίξεις με πολλαπλάσιες θέσεις, πολλές θέσεις, εκατοντάδες εργασίας, γιατί να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια επένδυση που θα καταστρέψει την Θράκη, την πατρίδα μας? Γιατί όταν μιλάμε για Θράκη, μιλάμε για την καρδιά της Ελλάδας. Πουθενά δεν διαφωνούμε μαζί σας, κύριε Δήμαρχε, όμως και ένα ακόμη ερώτημα. Τελικά αυτές οι προσπάθειες και στην Αλεξανδρούπολη και φυσικά στην, οι οποίες επιχειρούνται ή αποτελμώνται από κάποιους, ή αν θέλετε η δική μας αντίδραση στην Αλεξανδρούπολη και στην Ροδόπη, και, θα πρέπει να έχουν μεταξύ άλλων ζητά το πίμνιο και τις πατρικές ευλογίες. Τι λέει η Εκκλησία στην Αλεξανδρούπολη? Λοιπόν, χθες ο συντονιστικό, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άνθιμος μας έστειλε έναν αρχιμανδρίτη προκειμένου να συμμετέχει στο συντονισμό, και σήμερα το πρωί με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι ο χαιρετισμός του στο πλήθος, στο λαό της Θράκης, είναι αγωνιστικός, και ότι συμπαρατάσσεται και συμπαραστέκεται στον δίκαιο κοινωνικό αγώνα κατά το Χρυσοίχιο. Μάλιστα. Αυτό είναι μια εξέλιξη γενικότερα, θα πρέπει να πούμε. Πολύ θετική. Να σας πω κάτι. Ομόφωνα τρία δημοτικά συμβούλια. Ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ομόφωνα το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ομόφωνα το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Τα εργατικά κέντρα, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι επιστημονικοί σύλλογοι, το ΤΕΦ Ράκης. Μα ποιος είναι υπέρ αυτής της επένδυσης? Κάποια μέσα, ακούστε με, κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αθήνας και της Αλεξανδρούπολης, και της Αλεξανδρούπολης επιμένω, εξαιρώ την Κομωτινή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την έντιμη συμπεριφορά σας. Επί 15 χρόνια, έτσι, επί 15 χρόνια. Ξέρετε, ο κ. Μαλούς είναι τουλάχιστον σε αυτά τα στοιχεία και έντιμος και ηθικός. Είστε έντιμοι, ηθικότατοι, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε, ο όρκος που δώσατε συνεχίζει να κατακυριεύει την συνείδησή σας και να την καθοδηγεί. Εδώ λοιπόν στην Αλεξανδρούπολη υπάρχουν 2-3 μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία λειτουργούν ως εκπρόσωποι των Χρυσοθύρων. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Νομίζω ότι η νομική τελειώσατε, εσείς δεν πρέπει να μιλήσετε περισσότερο. Έτσι δεν είναι? Ναι, κύριε Δήμαρχε. Έτσι. Λοιπόν, είναι πολύ κρίμα για τον δίκαιο αυτόν κοινωνικό αγώνα, όταν ένας φας παλεύει για τη ζωή του και έρχεται ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης και παραπληροφορεί ως επίορκο, με επίορκους ιδιοκτήτες και δημοσιογράφους. Είναι ντροπή, δεν βρίσκω λέξεις να το ονομάσω. Είναι προδοτικό απέναντι στο λαό. Δηλαδή τον παραπληροφορείς για να πάει να σκοτώσει τη ζωή των παιδιών του και του περιβάλλοντος και του τόπου του κυριολεκτικά, αφήνοντας πίσω για πάρα πολλά χρόνια όλες τις αναπτυξιακές προοπτικές, για να γίνει τι? Αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει όμως, όταν παιδεύεται παραπληροφορώντας και χτυπώντας τους αυτοδιοικητικούς, και βέβαια ιδιαίτερα το πρόσωπό μου, για να μας αποδομήσει και να πει να ποιοι είναι οι οπαδοί ενάντια στα Χρυσορυχεία. Καταλάβατε, είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει, και έχουν τη δύναμη στα χέρια τους, γιατί η παραπληροφόρηση και η πλήση εγκεφάλου γίνεται κάθε μέρα τα κεντρικά τους δελτία.
τη μία ώρα κάποιοι μισή ώρα ασχολούνται χτυπώντας το πρόσωπο του Δημάρχου της Αλεξανδρούπολης και το υπόλοιπο χτυπώντας το πρόσωπο του Περιφερειάρχη και όλων όσων ασχολούνται με τα χρυσορυχεία. Είναι ντροπή, είναι κρίμα. Ο λαός όμως το αντιλαμβάνεται. Και φωνή, οργή λαού, φωνή Θεού. Και βέβαια όταν άρχισα την ομιλία μου σήμερα είπα αυτό που θεωρώ ότι είναι η απόλυτη αλήθεια. Ότι ο λαός είναι ανίκητος, ιδιαίτερα όταν είναι ενωμένος. Και είναι ενωμένος ο λαός, έχει ξεπεράσει τα κομματικά τείχη, γι' αυτό στον προκείμενο κοινωνικό αγώνα μιλάω για ένα αυτοδιοικητικό κίνημα το οποίο είναι ηγέτης σε αυτόν τον κοινωνικό αγώνα. Κύριε Δημαρχέ, ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε κατευχήν όπως ακριβώς το επιθυμούν οι τοπικές κοινωνίες, όπως ακριβώς το επιθυμούν οι πολίτες, στους οποίους εσείς δώσατε την υπόσχεσή σας, όπως και ο Δήμαρχος της Κομωτινής, και δεν φαίνεται να αλλάζετε καθόλου μετερίζει, είναι προς τιμήν σας επίσης. Αλήθεια. Ας ελπίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός δεν θα υλοποιήσει αυτό το οποίο τουλάχιστον την προηγούμενη Δευτέρα ακούστηκε, δηλαδή μέσα σε ένα χρονικό περιθώριο 10 ημερών θα δοθεί το πράσινο φως στα χρυσορυχεία και για τη δική μας περιοχή. Ενώνω λοιπόν τις ευχές μας όλοι και δεν αφήνουμε βέβαια την ευχή μόνη της, γιατί στην Αθηνά και έχει εκείνη. Πρέπει να είμαστε συνεχώς άγριοι της επάρξης. Εγώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους μου, των Σαπών, της Κομωτινής και της Καβάλας και βέβαια του νομού Εύρου, Δημοτήχου Σουφρίλου και Οριστιάδας, γιατί πραγματικά απέδειξαν για μια ακόμη φορά ότι έχουν αυτοδιοικητική αντίληψη και ότι υπάρχουν για το λαό και για τις τοπικές κοινωνίες. Με τέτοια δυναμική και ποιότητα αυτοδιοικητικών οι τοπικές κοινωνίες της Θράκης δεν πρέπει να φοβούνται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δήμαρχε. Καλή ξεκούραση. Καλό βράδυ. Βροντερό παρόν όμως έδωσαν και οι νέοι αλλά και οι μαθητές, οι οποίοι βρέθηκαν στο συλλαλητήριο θέλοντας να δείξουν ότι δεν μπορούν να αποφασίσουν άλλοι για το δικό τους μέλλον, άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται έξω από τη Θράκη, έξω από την πατρίδα τους. Όλη η κοινωνία της Θράκης πρωτοφώναξε ένα μεγάλο όχι στη μεταλλουργία χρυσού στην περιοχή, στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας του Δημαρχείου Αλεξανδρούπολης με προστάριδες στην νεολαία αλλά και τον απλό κόσμο από όλη τη Θράκη και γενικότερα από την περιφέρεια αλλά και από τον Κυλκής και τη Χαλκιδική. Ειδικότερα μαθητές και μαθήτριες γυμνασίων και λυκείων είχαν τον πρώτο λόγο. Οι νέοι ανησυχούν και μάλιστα περισσότερο από όλους σας. Γιατί αυτός ο τόπος, εδώ που γεννήθηκα, ανήκει σε εμάς, ανήκει σε εσάς, ανήκει σε όλους. Και ποτέ, ποτέ δεν θα συνέβαλα σε κάτι τόσο φρικτό, δεν θα συνέβαλα ποτέ στην καταδυνάσταση αυτού του τόπου. Γιατί αυτοί που συνεννούνε δεν σκέφτονται το αντίκτυπο που θα έχει στην κοινωνία, στον τουρισμό, στους αγρότες, στους πάντες και ειδικότερα στον τουρισμό, ο οποίος είναι ο πυρογωνιαίος λίθος της οικονομίας μας. Θα παραλύσει η οικονομία και αυτό πολλοί δεν το σκέφτονται. Και εκτός από αυτό... εκτός από αυτό, έχουν σκεφτεί αυτοί οι οποίοι συμβάλλουν και λένε το ναι, ότι οι άνθρωποι που θα δουλέψουν εκεί θα παίρνουν ένα πενθυμερό μισθό και τις ζημιές που θα υποστεί η υγεία τους, εκτός από το φυσικό πλούτο, τις ζημιές που θα υποστεί η υγεία τους, μπορεί να κουβαθούν. Θα ξυπνάτε στα σπίτια σας που θα ακούτε δυναμίτες, να χτυπάνε το έδαφος. Θα πουλήσετε τη γη που η γη από την αρχαιότητα είναι το μόνο πράγμα για το οποίο αξίζει να πολεμάς, γιατί είναι το μόνο πράγμα που δεν φεύγει ποτέ και δεν χάνεται. Στο μέλλον, και τώρα που θέλουμε να είμαστε στους μεγαλύτερους, οι πράγματι και τα λόγια μας θα πονέσουν. Υπάρχει τάση στον Έλληνα να διαφεύγει τα προβλήματά του με τη σκεπτική του «έλα μωρέ, σημαία, θα φύγει». Τώρα όμως το πρόβλημα είναι στην πόρτα μας και δεν απειλεί μόνο τον τόπο μας, αλλά και τις ίδιες ζωές μας. Η εταιρεία Χρυσού, δυστυχώς, εξαγοράζει είτε τηλεοπτικούς σταθμούς, ακόμα και την ιδεολογία μας την ίδια. Και φυσικά ότι η λάμπη δεν έχει σώσει. 200 θέσεις εργασίας είναι στην πραγματικότητα άλλες τόσες ασθένειες, θάνατοι και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική καταστροφή. Ήρθε η ώρα να πούμε όχι, να δείξουμε στον Καναδό επιχειρηματία ότι οι ζωές μας δεν είναι παιχνίδι, ότι οι ζωές μας έχουν αξία που δεν μετριέται σε δολάρια και ευρώ και άμα θέλουν χρυσό να πάνε να το βρουνε στην Ελβετία. Στην Αλεξανδρούπολη βρέθηκε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Περπατώ, Άλεξ Ταξιλιδάρης, ο οποίος εξέφρασε την αντίθεσή του στην εξόρυξη χρυσού. Θα πρέπει ο κόσμος να καταλάβει
ότι έχει δύναμη επιτέλους και να μην μένει στις αποφάσεις του κέντρου και της Αθήνας. Είμαστε εμείς πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες του τόπου μας. Δεν πρόκειται με τίποτα να αφήσουμε να περάσει αυτό που θέλουν τα ξενοδοχεία. Γιατί αγαπάμε τον τόπο μας, αγαπάμε το μέλλον μας και θέλουμε να περπατάμε και σε αυτό και στο περιβάλλον και στη θάλασσα. Είναι ντροπή της Αθήνας η αποφάση που έχει πάρει για τον τόπο μας. Και δεν θα περάσει. Δεν θα περάσει και ακούγονται και ακραίες εκδηλώσεις από το λαό και σε αυτό ευθύνεται μόνο και μόνο το κέντρο της Αθήνας. Βάζουμε τώρα στην κουβέντα μας, κυρίες και κύριοι, και τον δήμαρχο της Καβάλας, τον κύριο Σιμιτσί, να τον ακούσουμε και να τον καλησπερίσουμε. Ήταν παρόν σήμερα σε αυτό το μεγάλο συναλτήριο. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Δεν θα μπορούσα να μην ανταποκριθώ σε αυτή την πρόσκληση. Δεδομένου ότι το θέμα αυτό είναι ένα από τα κορυφαία ζητήματα που απασχολούν την περιφέρειά μας και εγώ τόσο ως πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων αλλά και ως δήμαρχος Καβάλας ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα ώστε η περιφέρειά μας να αναπτυχθεί σωστά σε υγιείς βάσεις, επιχειρηματικές, περιβαλλοντικές ώστε να μην υπονομευθεί η ανάπτυξη του τόπου μας. Αυτό είναι βέβαια το ζητούμενο όλων. Φαίνεται όμως ότι δεν το αντιλαμβάνεται ούτε η κυβέρνηση, ούτε και όλοι όσοι υποστηρίζουν ότι υπάρχουν και άλλες επιλογές και άλλες τρόποι και άλλοι τρόποι πέραν του ωκεανίου που φαίνεται ο πιο διαδεδομένος για την εξόρυξη του χρυσού. Και αυτό είναι βέβαια το ζητούμενο, το βασικό επιχείρημα το οποίο επί 15 χρόνια τουλάχιστον στη Ροδόπη προβάλλεται και φαίνεται ότι δεν κάμπτει πολλές φορές και το φρόνημα αλλά και την σκέψη όλων όσων θετικά αποφαίνονται. Κοιτάξτε, ακόμα και αν πιάσουμε την εκδοχή της εντυμότητας και της ειλικρίνειας, ότι δηλαδή κάποτε επιτέλους πρέπει να αξιοποιηθεί ο ορυκτός πλούτος της χώρας μας, ώστε να ξεχρεώσουμε κιόλας. Mm-hmm. Γιατί όχι, να ξεχρεώσουμε, να μην υπάρχουν αυτά τα χρέη. Αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό, να γίνει με έναν τρόπο που δεν θα συνιστά ξεπούλημα και λαιλασία των πόρων της πατρίδας μας, δεν θα συνιστά προδοσία των επόμενων γενεών. Σε τελική ανάλυση, αν η τεχνολογία προοδεύσει και σε 20 χρόνια ή 30 χρόνια υπάρχουν καλύτεροι τρόποι εξόρυξης του μεταλλεύματος, διαχωρισμού των μετάλλων μεταξύ τους, ώστε να μην χρησιμοποιούνται βαρέα τοξικά μέταλλα και στοιχεία, όπως είναι το κυάνιο για παράδειγμα, τότε να το δούμε αργότερα, να το δουν τα παιδιά μας, τα οποία στο κάτω-κάτω έχουμε φορτώσει μια βαριά κληρονομιά χρεών, να μην τα φορτώσουμε μια βαριά κληρονομιά καταστροφής του περιβάλλοντος και λαιλασίας του δημόσιου πόρου. Βλέπουμε όμως επίσης ότι οι αυτοδιοικητικοί στη δικιά μας περιφέρεια έχουν μια ενότητα, έχουν μια τουλάχιστον τιμή στον λόγο τους και στις δεσμεύσεις οποίες έχουν αναλάβει. Δεν ξέρω αν οι πιέσεις γίνουν μεγαλύτερες, αν όλα αυτά τα στοιχεία θα αλλάξουν, κύριε Δήμαρχε. Και ίσως με το ψευδεπίγραφο, το λέω αυτό έχοντας πάντα υπόψη το ψευδεπίγραφο, δεύτερο ψευδεπίγραφο επιχείρημα, που αφορά στις θέσεις εργασίας που είναι πάντα το ζητούμενο στην Ελλάδα αυτή την περίοδο. Ο Βαγγέλης Ολαμπάκης αναφέρθηκε αμέσως σε 2-3 επενδύσεις που θα κάνει ο Δήμος με το ΕΣΠΑ, που οι θέσεις εργασίας είναι πολύ περισσότερες από αυτές τις λίγες του χρυσού. Mm-hmm. Κοιτάξτε, το ΔΕΛΕΑΡ των θέσεων εργασίας πραγματικά είναι ενδιαφέρον και εντυπωσιακό και οφείλουμε να το σεβαστούμε σε αυτή την εποχή της οικονομικής κρίσης. Mm. Αλλά εδώ διαλέγουμε δουλειά ή θάνατο. Και στο κάτω-κάτω δουλειές υπάρχουν. Μπορούν να υπάρξουν. Μπορούν να υπάρξουν την κατάλληλη και σωστή αξιοποίηση των χρημάτων του ΕΣΠΑ. Να μην ξεχνάμε ότι δυστυχώς η περιφέρειά μας ανοίγει στην κατηγορία του στόχου 1, δηλαδή των φτωχών περιοχών, το ξέρουμε άλλωστε, το ξέρουμε, το ζούμε σε αυτή την περιφέρεια, που όμως αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε το προνόμιο να χρηματοδοτηθούμε αδρά την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020. Θα πάρουμε πολλά χρήματα στον κοινωνικό τομέα και στον τομέα της ενεργειακής αξιοποίησης. Αυτό σημαίνει πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά και για την Αλεξανδρούπολη ιδίως που έχει το γεωθερμικό πεδίο, mm-hmm. αλλά και για όλη μας την περιφέρεια η οποία έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα εναντί άλλων περιφερειών. Το θαυμάσιο περιβάλλον,
αξιοποιηθούν με τη βοήθεια της και της γεωθερμίας αλλά και άλλων καινούριων μεθόδων θέρμανσης. Λοιπόν, αυτά είναι μπροστά μας. Είναι προκλήσεις τις οποίες οφείλουμε να ακολουθήσουμε. Οι οποίες όμως δεν προβάλλονται, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της ΠΕΔ, δεν προβάλλονται όλα αυτά τα στοιχεία καθόλου, θα έλεγα. Αποκρύπτονται, όχι από τους αυτοδιοικητικούς, ευρύτερα δεν προβάλλονται. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας καταγγείλω το σχέδιο που εξηφαίνεται σε βάρος των αυτοδιοικητικών. Είναι η μόνη που κρατάνε άμυνα σε μια εποχή πτώσης των αξιών. Και βεβαίως ένα-δυο ελάχιστα κακά παραδείγματα συναδέλφων, είτε από το παρελθόν είτε και σήμερα ακόμα, στο κάτω-κάτω δεν είμαστε άγιοι άνθρωποι. Είμαστε άνθρωποι που έχουμε τις ανάγκες, τους πειρασμούς. Ούτε άγιοι, ούτε διάβολοι, απλά άνθρωποι. Όλοι ως άνθρωποι σε πιέσεις. Και βλέπετε χθες πρωτοσέλιδο του Βήματος που έλεγε ότι η μαφία των δημάρχων, επειδή εντάξει, καταδικάστηκε πρωτοδίκως ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ο πρώην, ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, προς μεγάλη θλίψη μας, διότι ήταν ένα είδωλο για όλους μας, τουλάχιστον στον αθλητικό τομέα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι 325 δήμαρχοι σήμερα, οι 1200 δήμαρχοι επί Καποδίστρια, είμαστε άτομα αμφίβολης ηθικής υπόστασης και όλοι με τα 45άρια, με αυτόν τον, ξέρετε, προκλητικά χυδαίο τίτλο, τα 45άρια, λέει, με τα 45άρια ως μαφία, λέει, λατούμε τη χώρα. Όπου 45άρια, ξέρετε, μπορεί κανείς να υποθέσει τα όπλα, τα κολτ αυτά των καουμπόιδων, ή μπορεί να υποθέσει, που είναι πιο λογικό, τους πρόχειρους διαγωνισμούς. Λοιπόν, αυτά θα δει το κράτος, θα δει η δικαιοσύνη. Αλλά όχι από την άλλη πλευρά να προσπαθούν να μας καταπτωήσουν και να μειώσουν το φρόνημά μας με τέτοιες απειλές. Πιστεύετε τελικά ότι βλέποντας τη βούληση της κυβέρνησης, την πίεση της εταιρείας, την οικονομική δυνότητα, την τρόικα που φέρνει τα πράγματα σε μια διαδικασία, ότι ίσως η βλέψεις ή η βούληση να αποκτήσει και υλική υπόσταση, δηλαδή τα χρυσορυχεία να αρχίσουν τελικά να λειτουργούν και στην περιοχή μας. Πού θα μπορούσαμε να το βασίσουμε αυτό? Δεν σας ζητάω να μαντέψετε φυσικά. Έχουμε μεγάλο δρόμο μπροστά μας. Είναι δεδομένο ότι ακόμα και αν γίνουν δεκτές οι περιβαλλοντικές εγκρίσεις, έχουμε και τα δικαστήρια μπροστά μας, έχουμε τις πολιτικές πιέσεις από τη δική μας πλευρά. Έχουμε τη δύναμη του λαού, αυτό το μεγάλο πλήθος που ήρθε σήμερα στην Αλεξανδρούπολη, μου θύμισε εκείνη την εποχή του Λιθάνθρακα. Λίγο έλειψε να μας τον φορέσει του Λιθάνθρακα το 2008, αλλά χάρη στον κόσμο, χάρη στην αντίδραση του κόσμου, την ετοιμότητα, την κινητοποίηση και την αγωνιστικότητα, αυτά τα σχέδια έφυγαν. Πήγανε πίσω, πήγανε μακριά, μάλλον εγκαταλείφθηκαν. Οριστικά πιστεύω, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αυτό θα το παλέψουμε, θα το αντιμετωπίσουμε με δυναμισμό, πίστη στον αγώνα και αισιοδοξία ότι μπορούμε να καταφέρουμε. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα πάνε κατευχήν για όλους μας, κύριε Δήμαρχε. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα απόψε και και παρακολούθησα αυτού του τύπου τις απόψεις. Νομίζω και οι τηλεθεατές μας στο ίδιο σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με αφορμή και άλλα γεγονότα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Αυτό το συλλαλητήριο διοργανώθηκε με την υπογραφή αλλά και την παρουσία όλων των μελών των διανομαρχιακών επιτροπών, τόσο στην Ροδόπ και στον Εύρο, όσο επίσης στη Χαλκιδική και το Κιλκίης. Ο παλμός ξεκίνησε από την Κομωτινή, όπου αναχώρησαν 4 λεωφορεία με 200 πλέον άτομα, ενώ πολλοί πήγαν και με τα δικά τους αυτοκίνητα, παρόντες ήταν αρκετοί και από τον Δήμο Μαρονίας Απών. Βροντερό όχι φώναξε η κοινωνία της Θράκης στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης ενάντια στην εξόρυξη χρυσού στη Θράκη, όπου παρούσαν οι διανομαρχιακές επιτροπές Ροδόπης Εύρω αλλά και από τη Χαλκιδική και το Κιλκίης, με το παλμό να ξεκινά από την Κομωτινή, όπου στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας αναχώρησαν 4 λεωφορεία με 200 και πλέον άτομα. Πιστεύουμε ότι η μεγάλη συγκέντρωση που θα γίνει σήμερα στην Αλεξανδρούπολη στις 1 η ώρα μπροστά στο Δημαρχείο θα δείξει για ακόμη μια φορά ότι όλος ο λαός της Θράκης είναι ενωμένος
και δεν πρόκειται να επιτρέψουμε αυτή την καταστροφή να γίνει στον τόπο μας. Βλέπετε ότι σήμερα υπάρχει ένας αγωνιστικός παλμός στην πλατεία της Κομωτινής. Έχει έρθει πολλοί κόσμος, τα λεωφορεία είναι εδώ. Υπάρχουν και άλλα λεωφορεία που δεν χωρούσαν βέβαια πάνω στην πλατεία για να πάρουμε τον κόσμο. Όσος κόσμος έρθει να ξέρει ότι όλους θα καλυφθεί και θα φτάσουμε όλοι μαζί στην Αλεξανδρούπολη. Χώρια τα λεωφορεία τα οποία βάζει και είναι πάρα πολλά ο Δήμος Σαπών. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση και πιστεύουμε ότι αυτή η φωνή θα πρέπει να ακουστεί στα κέντρα απόφασης. Να την ακούσει ο κύριος Πρωθυπουργός, ο οποίος έβαλε το τελεσίγραφο των 10 ημερών ότι θα δοθεί η άδεια στα χρυσορυχεία Θράκης. Θεωρούμε ότι αυτή δεν είναι επένδυση, είναι καταστροφή για τον τόπο μας. Δεν πρόκειται να την πούμε ποτέ επένδυση και δεν πρόκειται ποτέ εμείς να επιτρέψουμε να γίνει τέτοιο πράγμα στον τόπο μας. Έχουμε μαζί μας όλη την τοπική αυτοδιοίκηση, έχουμε μαζί μας όλη την περιφέρεια, τον Περιφερειάρχη, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο οποίος πλέον έγινε γνωστός μέσα από το σθένος το οποίο παρουσιάζει όλες αυτές τις μέρες και εκτίθεται και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να διατρανώσει ακριβώς αυτή την αποφασιστικότητα που έχει ο λαός της Θράκης. Πιστεύουμε ότι η συγκέντρωσή μας θα ακουστεί, δεν θα έχει αίματα, δεν θα έχει καταστροφές. Θα έχει δυνατή και μαζική τη φωνή του λαού της Θράκης. Ελπίζουμε να μην μας φτάσουν σε σημεία που δεν θα θέλαμε κανείς να φτάσει. Θέλουμε ειρηνικά να ακουστεί η φωνή μας και να πάρθουν οι σωστές αποφάσεις από την κεντρική διοίκηση. Τελεσίγραφα δεν δεχόμαστε από κανένα. Το παραϊκό συλλαλητήριο θα επαναληφθεί και στην Κομωτινή από ό,τι μάθαμε την ερχόμενη Παρασκευή. Είναι πολύ πιθανό να αποφασιστεί, θα συναντηθούμε με τους φορείς την Τρίτη και θα το διοργανώσουμε. Και θέλουμε οι αποφάσεις που παίρνει η Διανομαρχιακή να είναι όσο γίνεται πιο συλλογικές και μέσα σε αυτό το πνεύμα θέλουμε λοιπόν να έχουμε όλο το λαό μαζί μας. Ήδη η ενότητα την οποία παρουσιάζει ο λαός της Θράκης και της Κομωτινής που σήμερα θα συμπαρασταθεί στην Αλεξανδρούπολη τους συναγωνιστές μας εκεί νομίζω ότι φαίνεται και να πούμε ότι όλα τα λεωφορεία σήμερα μισθώνονται από τους φορείς της Θράκης. Για άλλη μια φορά το βροντερό παρόν έδωσε και ο Χαλκιδικιώτης Τόλης Παπαγεωργίου. Αν σήμερα δεν είναι, πότε θα είναι. Σήμερα είναι η μέρα μηδέν. Όλα έχουν τελειώσει. Η μελέτη έχει φύγει από το Υπουργείο. Από αύριο μπαίνετε στην ουσία αυτή τη ιστορία. Αν σήμερα δεν κάνετε, πότε θα κάνετε. Όλος ο κόσμος αυτός θα είναι στους δρόμους από αύριο. Από ό,τι μάθαμε, την Παρασκευή θα έχει τέτοιο συλλαλητήριο και στην Κομωτινή. Όλη η Θράκη, η μια πόλη μετά την άλλη, θα ακολουθήσει τη μοίρα του περάματος. Αν λοιπόν όλη η Θράκη δεν ξεσηκωθεί, τότε δεν υπάρχει ελπίδα, αλλά θα ξεσηκωθεί. Είναι βέβαιο. Το δικό της στίγμα έδωσε και η Κατερίνα Πάγκο από το Κιλκής. Η καρδιά όλης της Ελλάδας χτυπάει σήμερα στην Αλεξανδρούπολη. Σας μεταφέρω μήνυμα υποστήριξης από το Κιλκής στο δίκαιο αγώνα σας, που είναι και δικός μας αγώνας και της Χαλκιδικής και όλης της Ελλάδας. Είναι αγώνας για τη ζωή και την αξιοπρέπεια. Αξιοπρέπεια, μια αξία που αυτοί που μας κυβερνούν την έχουν διαχαράξει από το λεξιλόγιο τους. Αν είχαν ίχνος αξιοπρέπειας και ίχνος συνέστησης της ευθύνης, δεν θα ξεπουλούσαν έτσι το δημόσιο πλούτο, αψηφώντας ταυτόχρονα για τους κινδύνους, για την υγεία και το μέλλον των παιδιών μας και των πολιτών. Μαθημένοι οι κύριοι με τις γραβάτες, στα γραφεία τους έχουν χάσει κάθε επαφή με την καθημερινότητα και τις αγωνίες των πολιτών. Στα γραφεία αυτά με τους μπόμπολες και τις πολυεθνικές σχεδίαζαν τη δική τους ανάπτυξη και τη δική μας καταστροφή. Αλλά υπολόγισαν χωρίς τον ξενοδόχο. Λαϊλάτισαν έννοιες όπως αηφορία, ανάπτυξη, πρόοδος, επενδύσεις, ακόμα και τη δημοκρατία. Αποφάσισαν για μας χωρίς εμάς. Αλλά δεν υπολόγισαν σωστά, γιατί δεν κατάλαβαν ότι παρότι μας φτωχτοποίησαν, παρότι μας εξαθλίωσαν, την ψυχή μας και την αξιοπρέπειά μας δεν μπορούν να την πάρουν. Δεν πουλιόμαστε για το χρυσάφι όλου του κόσμου. Θα τους πάρει και θα τους σηκώσει. Οι δύο και η τρομοκρατία που χρησιμοποιούν φέρνουν τα αντίθετα αποτελέσματα. Γεννούν αντίσταση και ανυπακοή. Αυτό το μήνυμα του στέλνουμε σήμερα από την Αλεξανδρούπολη. Και στο Σαμαρά, και στους Πόπολες, και στους Χρυσοθύρες. Εσείς επενδύσεις με κάθε κόστος. Και εμείς απαντάμε, δεν θα περάσει με οποιοδήποτε κόστος.
Ότι με πνίγει και μου λέει πως να ζήσω. Ωρα μηδέν στη θυμωμένη πολιτεία. Απόψε δε μας σώζουνε τα αστεία. Ό,τι πίστεψαμε το άρπαξε η βόρα. Όλα τελειώνουν ή αρχίζουν τώρα. Μέσα αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς να δούμε, να πάρουμε μια γεύση από το τι συνέβη σήμερα στο συλλαλητήριο, στο μεγάλο συλλαλητήριο στην Αλεξανδρούπολη, και συναντούμε τον πρώτο άνθρωπο, ο οποίος προέρχεται από τη δική μας περιοχή, ανήκει στην επιτροπή που είχε την πρωτοβουλία για όλη αυτή την προσπάθεια, την Διανομαρχιακή Επιτροπή κατά της Μεταλλουργίας. Συναντούμε λοιπόν την κυρία Σουμάν και την καλησπέριζουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel Thrakis. Καλησπέρα σας, κύριε Δραγουμάνη. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα λοιπόν να επικεντρώσουμε την κουβέντα μας καταρχήν στον μεγαλειώδη παλμό που είχε αυτή η συνάντηση, αυτό το συλλαλητήριο, αυτή η συγκέντρωση, όπως άλλωστε και αναμενόταν. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τον παλμό και τη συγκέντρωση και τον κόσμο που ήρθε και πλησίωσε τη Διανομαρχιακή στο συλλαλητήριο. Είναι το πιο μεγάλο που έχει γίνει εδώ πέρα στην περιοχή μας, στη Θράκη, στην Ροδόπη και στον Εύρο, που αγωνιζόμαστε αντί στο Χρυσό. Να πούμε ότι χθες έγινε μια σύσκεψη των θεσμικών με κάποιους εκπροσώπους φορέων για το πώς θα γίνει, ποιοι θα μιλήσουν, και αποφασίστηκε να είναι λίγο συμμαζεμένο για να μην κουράσει για τον κόσμο και ότι δεν υπάρχει λόγος να λέγονται τέτοια πράγματα. Κύριος ομιλητής ήταν ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Γιαννακίδης, και ο κύριος Λαμπάκης, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης. Οι λόγοι τους ήταν... εξέφραζαν την τοπική κοινωνία, η οποία και τους εξέλεξε και την οποία και εκφράζουν, πολύ αγωνιστική, και χαιρόμαστε που έχουμε μπροστά της κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ακούνε το τι θέλει ο κόσμος της περιοχής και παλεύουν όσο μπορούν γι' αυτό. Να πούμε ότι ήρθε κόσμος 10 άτομα από τη Χαλκιδική και ειλικρινά ζήλεψαν που υπάρχει τέτοιο κλίμα στα συλλαλητήριά μας και δεν έχουν απέναντι τους θεσμικούς. Μίλησε ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, ο Δήμαρχος Καβάλος, ο κ. Σιμιτζής, και ήταν και πάρα πολλοί δήμαρχοι από την περιοχή, ο Δήμαρχος Μοκρής, Αλεξανδρούπολης, από τον Εύρο, και τέλος πάντων δήμαρχοι που πλαισιώνουν την προσπάθεια αυτή συλλογικά. Να πούμε ότι από το Κιλκής εκπρόσωπος του Μετόπου Αγώνα έδωσε και αυτή τον παλμό στο συλλαλητήριο, και επίσης χαιρέτησε και η Κατερίνα Ιγκλέζη, η οποία είναι βουλευτής, αλλά μίλησε ως εκπρόσωπος των κατοίκων της Χαλκιδικής, που αυτή τη στιγμή αγωνίζονται ενάντια όχι μόνο στα Χρυσορυχή, αλλά και στην κρατική τρομοκρατία και σε πολλά άλλα πράγματα. Εμείς θέλω να πω ότι μίλησαν και εκπρόσωποι των μαθητών, αν και είχε πολύ μικρή παρουσία των μαθητών στο συλλαλητήριο, καθώς ήταν εργάσιμη μέρα, από την Ελμέρο Δόπης δεν κηρύχθηκε έγκαιρα, παρά μόνο 12 παρα 5 ενημερώθηκαν τα σχολεία για τη στάση εργασίας. Περίεργο αυτό, γιατί εμείς είχαμε πάρει το email νομίζω από την προηγούμενη εβδομάδα για την τρίωρη αυτή στάση εργασίας. Και θυμάμαι ότι δεν το πήραν και δεν το προώθησαν εκεί που έπρεπε, για δικούς τους λόγους, πιστεύω, δεν ξέρω. Πάντως, κυρία Δραγουμάνη, αυτό το συλλαλητήριο, αυτή η παρουσία, η οποία ήταν γεμάτη παλμό, ανθρώπους που φαίνεται ότι δεν αλλάζουν τις απόψεις τους στο βάθος των χρόνων, και αυτό είναι το σημαντικό, χαρακτηρίστηκε επίσης και από κάποιες απουσίες. Παραδείγματι, έχει ενδιαφέρον να δούμε τι έγινε από την πλευρά της Εκκλησίας. Ακούστηκε ότι χαιρετίζει το συλλαλητήριο ο Μητροπολίτης Άνθιμος, ο οποίος έχει αλλάξει την άποψή του, και ενώ το 2008 σε ένα προηγούμενο συλλαλητήριο στην Αλεξανδρούπολη έλεγε ότι τον πλησιάζουν άτομα και ότι πρέπει να προασπίσουμε το περιβάλλον, και ότι αυτό, και αν δεν το προασπίσουμε και γίνουν τα Χρυσορυχεία, θα έχει μονάχα να πει για την ψυχή μας, τα έχει γυρίσει. Πάντως, χαιρέτησε το. Δεν μπορώ να σχολιάσω την άποψη αυτή, δεν ξέρω τι να σας πω. Πάντως, υπήρχε ο πάτερ από την Μονή της Φοβεράς Προστασίας από τη Χαλκιδική, ο οποίος μας γέμισε ζωντάνια και χαρά βλέποντας το Ράσο στη διαδήλωση. Θα πρέπει να πούμε επίσης ότι οι παρόντες ήταν οι αυτοδιοικητικοί σε όλη την Θράκη και σε όλη την περιφέρεια γενικότερα, όπως παραδείγματι σημειώνω εδώ και την παρουσία του Δημάρχου Καβάλας, του κυρίου Σιμιτζή, με τον οποίο θα μιλήσουμε και στη συνέχεια. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι οι άνθρωποι
επικόμενοι νομοί, οι αυτοδιοικητικοί, είχαν δεσμευθεί ως προς την παρέτησή τους αν τα πράγματα ακολουθήσουν ναι. την οδό της υλοποίησης τελικά του έργου και δοθεί πράσινο φως στο χρυσό. Ο Δήμαρχος Αλεξανδροπόλεως για ακόμη μια φορά δήλωσε παρόν και ηχηρά και ισχυρά. Όχι απλά παρόν. Και ηχηρά και ισχυρά. Και θα ήθελα εδώ να κάνετε, γι' αυτό να κάνετε ένα σχόλιο, πως παρώνεται και ο Δήμαρχος Κομωτινής. Αποφασίστηκε να τους ομιλητές, είναι φυσικά και τον Δήμαρχος Κομωτινής, ο Δήμαρχος Μαρονίας Απών. Και ο Δήμαρχος Μαρονίας Απών, βέβαια, παραλήψη μου δεν το ανέφερα. Ναι, ναι. Από τις Άπες, από το Δήμο Σαπών ήρθαν 6 λεωφορεία γεμάτα. Από την Κομωτινή φύγαμε 4 λεωφορεία γεμάτα. Τα λεωφορεία της Κομωτινής ήταν από την Ομαρχιακή και τα χρήματα τα δίνουν οι φορείς που συμμετέχουν, γιατί δεν υπάρχουν απολού χρήματα. Και ήρθαν και πάρα πολλά άτομα με γιόταχη, δηλαδή από τον νομό Ροδόπης. Ήταν πολύ καλή και πολύ αντιπροσωπευτική η συμμετοχή στο συλλαλητήριο. Οι παρουσίες των δημάρχων σίγουρα είναι θετικό να το βλέπουμε να παλεύουμε μαζί με την τοπική κοινωνία. Πάντως τώρα το ελπίζουμε η Αθήνα να το πήρε επιτέλους το μήνυμα και αν είχε κάποιες αμφιβολίες και κάποιες απορίες. Προγραμματίζεται κάθετος των αυτοδιοικητικών στην Αθήνα και επαφές με κάποια κόμματα το αμέσως προσεχές διάστημα και εμείς αύριο ως Διανομαρχιακή στην Ροδόπη έχουμε μια συνάντηση με τους φορείς για να αποφασίσουμε την συνέχιση των κινητοποίησεών μας και σε εμάς. Mm-hmm. Αυτό είναι το καινούριο. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, πάρα πολλοί τις τελευταίες μέρες και με το που προκηρύχθηκε το κανονίστε το συλλαλητήριο, πολλοί κόσμος συστρατεύτηκε με την Διανομαρχιακή, μας πλησιάζει να μοιράσουμε φυλάδια, να ενημερώσουμε. Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα και πολύ μεγάλη αγωνία στον κόσμο. Και δεν εφησύχασαν ούτε επίσης η δεδομένη οικονομική δυσκολία αποτελεί κατά την άποψη των συμπολιτών μας ανατρεπτικό ή συγγνώμη ανασταλτικό παράγοντα. Σχετικά με τη βούλησή τους. Η βούληση είναι άλλο πράγμα. Όταν βλέπεις ότι το δίκιο σου διαστευρώνεται και καταστατηγείται, εσύ θα παλέψεις μπορεί και ακόμα πιο δυνατά. Εγώ πιστεύω ότι πολλές φορές όταν εφημώνεται η αλήθεια, μετά έχεις πιο πολύ μεγάλη ανάγκη να την πεις. Και το Σάββατο που μοιράζαμε φυλάδια στους συμπολίτες μας στην Κομωτινή για να τους ενημερώσουμε για το συλλαλητήριο, ο κόσμος ήταν ένθερμος, μόνο 2-3 άτομα έτσι, ηλικιωμένοι γύρω στα 70 είχαν κάποιες αντιρρήσεις. Τέλος πάντων, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Πάντως, ο κόσμος μας πλαισιώνει. Φυσικά και δεν εφησυχάζουμε. Είμαστε σε γρήγορση. Υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να αδειοτηθεί η επένδυση και θα είναι η έναρξη και για άλλες μεταλλευτικές δραστηριότητες εξόρυξης χρυσού και άλλων μετάλλων στην περιοχή μας. Είναι δηλαδή τώρα η Κερκόποδο. Είναι πολύ σημαντικό το σημείο που βρισκόμαστε και συνεχίζουμε δυνατά με ενημερώσεις και μαζί και κοινή πορεία μαζί με τους συλλόγους που στηρίζουν την Ενομαρχιακή και τους απαρτίζουν. Να πω σε αυτό το σημείο, κύριε Θεολόγιο, ότι ήταν τόσοι πολλοί φορείς, δηλαδή που στηρίζουν το συλλαλητήριο και που διαβάστηκαν και οργανώσεις και εκπρόσωποι φορέων, που ο μιλητής που είχε τη ροή των ενημερώσεων ξέχασε πολλούς και κάποιοι διαμαρτύρονται, δεν μας είπατε. Όπως ξέρετε τον Ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων, τον κύριο Χρυσόγελο, τον Περιφερειακό Συνδυασμό Οικολογία Αλληλεγγύη, την Οικολογική Κίνηση Καβάλας και κάποιους άλλους φορείς. Μεγάλη ροή, μεγάλο το κύμα και εκεί μένουμε και συνεχίζουμε, προχωράμε. Ένα τελευταίο ερώτημα θα αφορούσε κυρίως τις προθέσεις της κυβέρνησης. Μετά και τη δήλωση της προηγούμενης Δευτέρας από τον Πρωθυπουργό, από τον κύριο Σαμαρά, τι νεότερο έχουμε από το μέτωπο της κεντρικής πολιτικής βούλησης, της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Να το αντιμετωπίσουν τώρα οι αυτοδιοικητικοί που θα κατέβουν στην Αθήνα για να μιλήσουμε τα. Αναμένεται μέσα στην εβδομάδα. Αναμένεται μέσα στην εβδομάδα. Θα έχουμε, προσδιορίστε, κλείνονται κάποια ραντεβού, θα έχουμε πιστεύω ενημέρωση και εξελίξει στο επόμενο διάστημα. Η πίεση είναι μεγάλη. Πάντως θέλω να πω ότι από τη στιγμή που ο κόσμος δεν θέλει, δεν μπορείς να κάνεις τέτοιου είδους επενδύσεις χωρίς την παρά τη θέληση του λαού. Γιατί αυτό το πράγμα είναι βιασμός. Έτσι θα κλείσουμε για απόψε, κύριε Δραγουμάνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε. Υποχρέωσή μας.